τηλεφωνική επικοινωνία με την κυρία Άγγελα Μέρκελ. Και ένα δεύτερο, όταν τελικά καταλήξει αυτή η συμφωνία πακέτο και έρθει στη Βουλή, θα έχει το χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης? Δεν υπήρχε κάποια τηλεφωνική συνομιλία με την κυρία Μέρκελ χθες το βράδυ. Η συμφωνία αυτή η οποία θα έρθει θα είναι σίγουρα μία συμφωνία η οποία η ελληνική κυβέρνηση θα έχει βάλει το πλαίσιο το οποίο ήδη έχει τεθεί όμως από τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, όπως σας έχω ξαναπεί πολλές φορές, δεν θα είναι μία συμφωνία η οποία θα εκφεύγει από τις βασικές κόκκινες γραμμές τις οποίες έχει θέσει η ελληνική κυβέρνηση και τις οποίες έχει θέσει ο ελληνικός λαός με την ψήφο του. Εμείς για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, σας το έχουμε πει πολλές φορές, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχει υποθεί και από άλλα αρμόδια χείλη, το έχουμε κάνει αρκετές υπαχωρήσεις. Έχουμε δείξει στην πράξη τη βούλησή μας, έτσι ώστε να υπάρξει μια αμοιβαία επωφελής συμφωνία, και η συμφωνία αυτή που θα προκύψει, που ευελπιστούμε ότι θα προκύψει και σύντομα, θα είναι μια συμφωνία στην οποία προφανώς και τα μέλη της της Βουλής, τα οποία στηρίζουν την κυβέρνηση, θα κληθούν να την επικυρώσουν με την ψήφο τους. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω, καθώς μπαίνουμε σε ένα νέο γύρο της διαπραγμάτευσης, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε συμφωνία έντιμη ή ανέντιμη, αναλαμβάνοντας το όποιο πολιτικό κόστος, ή εξετάζει ακόμη, είναι υπαρκτό το σενάριο και της ρήξης? Και ως εκ τούτου, να αναμένουμε κάποιο διάγγελμα του Πρωθυπουργού ίσως τις επόμενες ημέρες, τύπου Παπανδρέου στο Καστελόριζο? Τύπου Παπανδρέου στο Καστελόριζο θα δυσκολευόταν να κάνει ο Πρωθυπουργός, γιατί σίγουρα το περιεχόμενο μιας τέτοιας, ενός τέτοιου διαγγέλματος από τα χείλη του σημερινού Έλληνα Πρωθυπουργού δεν θα έχετε και δεν θα έχουμε την ευκαιρία να το ακούσουμε. Και σίγουρα πολύ περισσότερο, γιατί δεν είναι μόνο το περιεχόμενο ενός τέτοιου διαγγέλματος, η ουσία της, η πολιτική πράξη της ουσίας, η ουσία αυτού του διαγγέλματος του κυρίου Παπανδρέου, σίγουρα δεν θα επαναληφθεί από τον κύριο Τσίπρα και σίγουρα δεν θα επαναληφθεί από αυτήν την κυβέρνηση. Παρακαλώ. Το σενάριο της ρήξης. Δεν το επιθυμούμε το σενάριο της ρήξης. Εμείς επιθυμούμε μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία. Αλλά ξέρετε, αυτό, όταν θέλεις μια αμοιβαία επωφελή συμφωνία, χρειάζεται να συνενούν και οι δύο πλευρές σε αυτή την θέση. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει πολιτική διάθεση από όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση. Αυτό μένει να δοκιμαστεί και στο πεδίο των διαπραγματεύσεων, ειδικά τώρα που είμαστε ήδη, φτάνουμε στα μέσα του Μάη. Κώστας Εφημέλος από το The Press Project. Να σας πάρω λίγο από τη διαπραγμάτευση. Αναφέρεθηκατε στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Υπάρχουν δύο νομοσχέδια τα οποία περιμένουμε αρκετό καιρό. Το ένα έχει να κάνει με τις άδειες τηλεοπτικές και το άλλο με την ηθαγένεια. Έχουμε κάποια πληροφορία γι' αυτά? Βεβαίως. Σήμερα, από όσο γνωρίζω, θα μου επιτρέψετε να συμβουλευτώ και τα χαρτιά μου. Σήμερα, από όσο γνωρίζω, μπαίνει στη διαβούλευση το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια. Πιστεύουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα τύχει ευρείας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Έχουν γίνει συναντήσεις στο αρμόδιο Υπουργείο και με την αρμόδια Υπουργό με όλα τα πολιτικά κόμματα και στους οποίους έχουν δοθεί ήδη τα αποσπάσματα αυτού του νομοσχεδίου το οποίο βγαίνει στη δημόσια διαβούλευση. Το άλλο το νομοσχέδιο το οποίο με ρωτήσατε σχετικά με τις ραδιοτηλεοπτικές άδειες είναι, ετοιμάζεται, επεξεργάζεται και σύντομα θα είναι και αυτό ένα από τα νομοσχέδια το οποίο θα κατατεθούν. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Ζορμπά από Capital. Κύριε εκπρόσωπε, είπατε, έχετε πει πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες ότι είμαστε στην κορύφωση των διαπραγματεύσεων, σε μια κρίσιμη καμπή. Η κυβέρνηση έχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μέχρι πότε θεωρεί ότι πρέπει να έχει κλείσει αυτή η συμφωνία? Φαντάζομαι ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο και με τα ταμιακά διαθέσιμα, πόσο μπορεί να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της. Και δεύτερον, σας ικανοποιεί ακριβώς αυτή τη φάση της κορύφωσης που βρίσκεται η διαπραγμάτευση η εικόνα, οι δημόσιες τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών που βγάζουν
αντιφατικές δηλώσεις, αντιφατικές στοχεύσεις. Φερρυπίν, χθες ο κύριος Βούτσης είπε ότι απομακρύνει το σενάριο των εκλογών και του δημοψηφίσματος, δεν το επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Και το βράδυ ο κύριος Κατρούγκαλος είπε ότι είναι ανοιχτό και μάλιστα με το ερώτημα της ρήξης. Θεωρεί ότι πρέπει να έχει κλείσει αυτή η συμφωνία. Θα σας απαντήσω. Φαντάζομαι ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και με τα μυακά διαθέσιμα. Πόσο μπορεί να αντιπεξέλθει τις υποχρεώσεις της. Δεν είναι κάτι το οποίο. Και δεύτερον, σας ικανοποιεί. Οι αντιφατικές δηλώσεις, δεν μιλάω για τις δύο συγκεκριμένες δηλώσεις, αλλά οι πολλές δηλώσεις σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο βοηθάει το έργο της κυβέρνησης, ιδιαίτερα σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία. Και δεν αναφέρομαι στις δύο συγκεκριμένες δηλώσεις που μου παραθέσατε, το λέω γενικότερα. Στο πρώτο ερώτημα το οποίο μου θέσατε, για εμάς το εύλογο χρονικό διάστημα είναι να μπορούσε να κλείσει η συμφωνία και αύριο, αν θέλετε. Και χτες, αν μπορούσε, και προχτές. Το ζήτημα είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας. Αυτό είναι το βασικότερο για εμάς, γιατί ξέρουμε ότι μια τέτοια συμφωνία δεν είναι μια συμφωνία απλά και μόνο για να βγάλουμε το μήνα, για να βγάλουμε το δίμηνο. Θα πρέπει να είναι μια συμφωνία η οποία να δίνει τη δυνατότητα σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την οικονομία, σε αυτούς τους εργαζόμενους, σε αυτούς τους μικρομεσαίους, στους πολίτες αυτής της χώρας, να μπορούν να πάρουν μια πραγματική ανάσα και να σταθούν στα πόδια τους με έναν τρόπο αξιοπρεπή και με έναν τρόπο βιώσιμο τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Επομένως, σίγουρα η πίεση του χρόνου δεν μπαίνει από τα ταμιακά διαθέσιμα. Η πίεση του χρόνου μπαίνει από το γεγονός ότι θέλουμε να κλείσει αυτή η συμφωνία το ταχύτερο δυνατόν, έτσι ώστε να δοθεί αυτή η ανάσα σε αυτούς τους πολίτες. Παρακαλώ. Και έρχομαι σας. Γεροπούλα από τα παραπολιτικά. Κύριε εκπρόσωπε, το τελευταίο δεκαήμερο είχαμε μείνει ότι τα θέματα αγκάθια ήταν τέσσερα. Ήταν το δημοσιονομικό, εργασιακά, ασφαλιστικό, ΦΠΑ. Σήμερα και μετά από 10 ώρες συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου, βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο. Έχουν προστεθεί κάποια άλλα θέματα, έχουν φύγει κάποια από το τραπέζι, δηλαδή επιλύθηκαν κάποια θέματα, μπήκαν κάποια άλλα, γιατί ακούμε σενάρια ότι, εν πάση περιπτώσει, ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων ζητείται να είναι 700 ευρώ. Τι συμβαίνει? Παραμένουν αυτά τα θέματα. Αυτά τα θέματα είναι τα οποία αποτελούν στην ουσία με διαφορετικές αποχρώσεις, έτσι, όχι και τα τέσσερα δεν μπαίνουν με τον ίδιο εμφατικό τρόπο. Και προφανώς μπορεί και περιφερειακά από αυτά τα τέσσερα θέματα να υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα μικρότερου, έτσι, βεληνεκούς, τα οποία και σε αυτά να υπάρχουν κάποια ανοιχτά ζητήματα. Πάντως αυτά είναι τα βασικά θέματα, αυτά που λέγαμε και στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σήμερα ξεκινάνε πάλι οι συνομιλίες στις Βρυξέλλες. Σκοπός αυτού του γύρου συνομιλιών είναι να υπάρχει μια θετική έκβαση από τη δική μας την πλευρά μέσα στο πλαίσιο το γνωστό που σας το έχω πει πολλές φορές. Παρακαλώ. Γκαλονάκη Δήμητρα από Πρακτορείο Ειδήσεων Ινών. Θέλω να ξαναπάω στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, την κίνηση που έκανε ο κύριος Σταθάκης. Mm-hmm. Εκτός από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, μπορείτε και τι άλλα στοιχεία υπάρχουν? Είναι 500 εκατομμύρια το χρόνο εννοούσατε ή μέχρι το 2025? Όχι, μέχρι 500 εκατομμύρια το χρόνο. Μέχρι 500 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω, ναι. Μάλιστα. Για την κακιά τράπεζα τώρα. Έχει μπει στο τραπέζι της συζήτησης και με την Εκουτού, αλλά και με τις τράπεζες εδώ και με τον κύριο Δραγασάκη το θέμα? Και πότε θα ξεκινήσει? Κακιά τράπεζα εννοείται για τα κόκκινα δάνεια. Ναι, που θα μαζέψει τα κόκκινα δάνεια, ναι. Αυτό είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος είναι στο τραπέζι της συζήτησης. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι, ξέρετε, εύκολο. Έχει αρκετές πολυπλοκότητες. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει μπει στη συζήτηση. Γίνονται επεξεργασίες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Υπάρχει πολιτική βούληση της κυβέρνησης και είμαστε αισιόδοξοι ότι σύντομα θα υπάρχουν και θετικά αποτελέσματα σε σχέση με αυτόν το γύρο. Παρακαλώ. Λουκάς Γεωργιάδης από το Οικονομικό και Χρηματιστηριακό Κανάλι SBC. Εχθές βγήκαν, κύριε εκπρόσωπε, τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο τετράμηνο, με πρωτογενές πλεόνασμα 2,2 δισεκατομμύρια 164 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή υπάρχει στάση πληρωμών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα κατά 2,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης με δεδομένο ότι στο πρώτο τρίμηνο έχουμε ήδη ύφεση και η κατάσταση στον ιδιωτικό τομέα καθημερινά γίνεται και πιο τραγική. Ευχαριστώ πολύ. Και πριν σε κάποια αποστροφή του λόγου μου σήμερα, δηλαδή σε κάποια άλλη ερώτηση, σας είπα ότι γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση. Εμείς δεν προσπαθούμε
να βάλουμε κάποιο περιτύλιγμα στα στατιστικά στοιχεία. Γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ότι είναι έτσι όπως το είπατε, ότι υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα, ταυτόχρονα όμως υπάρχει και πρόβλημα, σημαντικό πρόβλημα οφειλών του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό ακριβώς δίνουμε τη μάχη ως ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να ξεκλειδώσουν τα ζητήματα της ρευστότητας. Δεν θέλω να επαναλάβω και ακόμα μία φορά τι έχει πληρώσει η ελληνική οικονομία προς τους πιστωτές και τι δεν έχει λάβει και από πότε δεν το έχει λάβει. Νομίζω όλοι πλέον το ξέρετε πολύ καλά. Πράγμα που σημαίνει ότι σκοπός της ελληνικής κυβέρνησης είναι να κλείσει αυτή η συμφωνία έτσι ώστε να ενισχυθεί η ρευστότητα και να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα υπαρκτά προβλήματα τα οποία σε μεγάλο βαθμό προϋπήρχαν, αλλά ξέρουμε ότι και σήμερα μετά από τόσο καιρό προφανώς αυτά συνεχίζουν και πιέζουν την ιδιωτική οικονομία. Παρακαλώ, που πίσω. Ναι, κύριε εκπρόσωπε, εγώ δεν θα σταθώ σε αυτό που ρώτησε η συνάδελφος για τις δημόσιες τοποθετήσεις των στελεχών, τις οποίες αποδοκιμάσατε πρακτικά. Παρατηρώ ότι τελευταία μιλάτε για αμοιβαία επωφελή συμφωνία και κάπου έχει χαθεί και από το λεξιλόγιο η έννοια του έντιμου συμβιβασμού. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Αφού σας αναφέρω δύο δηλώσεις που έγιναν όχι από στελέχη τα οποία, να το πω έτσι, κινούνται σε άλλη γραμμή πλεύσης από την επίσημη του Μαξίμου, αλλά από τον Υπουργό Οικονομικών και τον συντονιστή της διαπραγματευτικής ομάδας. Μετά τον Eurogroup, ο κύριος Βαρουφάκης είπε ότι αναζητάται ένα συμβιβασμό ανάμεσα στο μνημονιακό πρόγραμμα και το μεταμνημονιακό μεταρρυθμιστικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο κύριος Τσακαλώτος στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής, αν δεν κάνω λάθος, είπε ότι ο συμβιβασμός της συμφωνίας του Eurogroup στις 20 Φεβρουαρίου ήταν ένας συμβιβασμός ανάμεσα στο μνημονιακό πρόγραμμα, στο μνημόνιο που υπήρχε και σε κάποιες από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω το εξής. Εκτιμάτε, πιστεύετε ότι εμπίπτει στη λαϊκή εντολή που έχετε να αναζητάτε συμβιβασμό ανάμεσα σε κάποιες από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, έστω αυτές τις ελάχιστες που λέγατε ότι θα μπορούσατε να πραγματοποιήσετε και στο μνημόνιο? Και σας απαντάω λέγοντας ότι η λαϊκή εντολή την οποία έχουμε πάρει, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, ότι έχει βάθος τετραετίας. Εμάς αυτή τη στιγμή αυτό που μας νοιάζει είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα από το μνημονιακό παρελθόν. Γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά και όλοι ότι η κατάσταση των τελευταίων 5 ετών ήταν μια κατάσταση η οποία είχε σφιχταγκαλιάσει την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία με τις γνωστές συνέπειες. Και γνωρίζαμε και εμείς πολύ καλά όταν προτείναμε, όταν μπήκαμε στη διαδικασία της απόφασης της 20ης Φλεβάρη, ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει ανάσα η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία. Δεν γίνονται αυτόματα αυτά τα πράγματα. Προεκλογικά λέγαμε ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδάκια. Μετεκλογικά, ενώ τότε φαινόταν αυτονόητο, τα το λέγαμε, αποδεικνύεται ότι ως αυτονόητο επιβεβαιώνεται. Και αυτή τη στιγμή δίνουμε αυτήν τη μάχη έτσι ώστε να μπορέσουμε να βάλουμε την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης και να βάλουμε και την κοινωνία σε τροχιά αξιοπρέπειας και να κάνουμε τον κόσμο να πιστέψει πραγματικά ότι υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία θέλει να αποδώσει και κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά θέλει πραγματικά να του δώσει μία ανάσα. Δεν λέμε ότι είναι εύκολο αυτό. Δίνουμε αυτή τη μάχη, την δίνουμε τη μάχη όλους αυτούς τους μήνες. Εάν θέλαμε να συνεχίσουμε το μνημονιακό παρελθόν, θα είχε λήξει από τις αρχές Φλεβάρη αυτό το ζήτημα και δεν θα χρειάζονταν όλος αυτός ο χρόνος και ο κόπος της κοινωνίας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Απλά επειδή δεν έχουμε επιλέξει να κάνουμε το πιο εύκολο και επιλέξαμε να πρωτοτυπήσουμε και επιλέξαμε να μείνουμε σταθεροί στον προσανατολισμό μας, δίνουμε αυτή τη μάχη έτσι ώστε να αλλάξουμε τις συνθήκες. Παρακαλώ. Κώστας Αργυρός από την Επένδυση. Επειδή πυκνώνουν πολύ οι εκκλήσεις, οι προτροπές να γίνει δημοψήφισμα από το εξωτερικό, από αρκετούς ξένους υπουργούς κτλ., αναρωτιέμαι,
Έχει να κάνει αυτό ίσως με το γεγονός ότι το έχει συζητήσει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με κάποιους ξένους ηγέτες σαν μια έσχατη λύση, αν δεν τηρηθεί αυτό το πλαίσιο, αν δεν μπορέσετε να πετύχετε αυτό το πλαίσιο στο οποίο αναφερθήκατε νωρίτερα. Και μια πολύ σύντομη πρακτική ερώτηση. Την άλλη εβδομάδα στη Eurovision θα έχουμε ΕΡΤ ή ΝΕΡΙΤ? Θα απαντήσω στο δεύτερο. Ποια μέρα είναι η Eurovision καταρχήν, έχει σημασία? Για να ξέρω, για να σας απαντήσω. Ορίστε. Τρίτη, από ό,τι έχω δει τα τρέιλερ, είναι Τρίτη ο πρώτος προγραμματικός που μεταδίδεται ζωντανά. Άρα με ρωτάτε μέχρι την Τρίτη. Ωραία. Κοιτάξτε, ευελπιστούμε ότι θα έχουμε ΕΡΤ. Και στο άλλο το ερώτημα το οποίο μου θέσατε. Το θέμα του δημοψηφίσματος από τη δική μας την πλευρά, το έχω απαντήσει και εγώ πολλές φορές. Δεν υπάρχει λόγος να το επαναλάβω. Αυτό που έχω πει είναι ότι εμείς νιώθουμε και ξέρουμε ότι έχουμε μια λαϊκή εντολή που την έχουμε πάρει μέσα από μια δημοψηφισματική διαδικασία που ήταν οι εκλογές της 25ης Γενάρη. Σε κάθε περίπτωση δεν φοβόμαστε τη λαϊκή βούληση και αν υπάρξει οποιαδήποτε περίπτωση να έρθει μια συμφωνία, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θεωρούμε εμείς ότι δεν υπάρχει αυτή η λαϊκή εντολή, δεν θα φοβηθούμε τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Αυτό έχουμε πει πολλές φορές. Τώρα, οι δηλώσεις των ξένων ηγετών νομίζω ότι δεν μπαίνουν στον άξονα, στο ζύγι της ελληνικής κυβέρνησης για μια τέτοια απόφαση ή όχι. Παρακαλώ. Εσείς, ναι, από πίσω από σας. Ναι, ναι. Ο κύριος Τσίπρας τελικά θα συμμετέχει στο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη? Και το ρωτώ διότι πριν από δύο μέρες εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι η Αθήνα δεν έχει επιβεβαίωση το ταξίδι, ενώ υπουργοί της κυβέρνησης έχουν δηλώσει σε ρωσικά μέσα αντίστοιχα ότι ο Πρωθυπουργός θα είναι στην Αγία Πετρούπολη. Από όσο γνωρίζω ισχύει το ταξίδι αυτό. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, βλέπετε ότι όσο πλησιάζουμε αντικειμενικά στο τέλος της διαπραγμάτευσης, εντείνονται οι διαφορές στο εσωτερικό των συνιστοσών των δανειστών, όπως είχατε πει και εσείς την άλλη φορά, είχατε χρησιμοποιήσει τον όρο συνιστώσες. Το κρύο ζέστη είναι πια καθημερινό φαινόμενο και αυτό που μοιάζει να παρατείνεται στο δινικές είναι το σκοτσέζι κοντούς. Άλλο κλίμα έβγαζε η κοινή δήλωση Τσίπρα Γιούγκερ και για τα εργασιακά. Άλλο κλίμα έβγαλε η δήλωση του Πιέρ Μασκοβισή, του υφισταμένου του κύριου Γιούγκερ, ας το πούμε έτσι, πάλι για τα εργασιακά. Εχθές βγάλατε και ένα non-paper για κάποια δημοσιεύματα χθεσινά που διαιρούν την Ευρώπη. Δεν αποσαφηνίζεται σε ποια δημοσιεύματα αναφέρεστε. Σήμερα συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το ελληνικό θέμα. Επαναλαμβάνω την ερώτηση. Πιστεύετε ότι εντείνονται οι αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό των δανειστών και τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα επικρατήσουν οι καλοί? Δηλαδή, Σύνοδο Κορυφής, γιατί τελικά θα βρεθεί πολιτική λύση τέτοια που θα οδηγεί σε αμοιβαία ωφελή λύση? Εμείς πιστεύουμε ότι η μόνη λύση που μπορεί να υπάρξει σε αυτό το ζήτημα είναι μια λύση η οποία να είναι αμοιβαία ωφελής για όλους. Δεν πιστεύουμε ότι μέσω μέσα από ένα αποτέλεσμα που θα προκύψει σε αυτή τη διαπραγμάτευση η επιβολή του ενός στον άλλον θα δώσει μια λύση η οποία θα μπορεί να είναι βιώσιμη. Γιατί πέραν του ζητημάτων δικαιοσύνης πρέπει να είναι και μια λύση που να είναι βιώσιμη, να είναι μια λύση η οποία θα ακολουθήσει την Ευρωζώνη και τα υπόλοιπα χρόνια και όχι τον επόμενο μήνα όπως αναφέρθηκα πριν. Και αυτό είναι νομίζω προς το συμφέρον όλων οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτήν την διαπραγμάτευση. Παρακαλώ. Καλό μεσημέρι. Λίδα Μπόλα από Sky. Επειδή έχουμε φτάσει πλέον σε ένα πολύ ωριακό σημείο και ως προς το χρόνο και ως προς την ουσία της διαπραγμάτευσης, με θέματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά, τα οποία όμως είναι τεράστια, κυρία Σακελαρίδη. Όταν λέμε εργασιακά, μπορούν να χωρέσουν κάτω από αυτό ολόκληρα κεφάλαια. Ασφαλιστικό το ίδιο, δημοσιονομικά το ίδιο. Μπορούμε να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι ως προς το τι μας ζητούν, τι μπορεί να δώσει η ελληνική κυβέρνηση και τελικά τι θα ήταν επωφελή συμφωνία, για παράδειγμα, στα εργασιακά. Τι θα ήταν στο ασφαλιστικό, τι θα ήταν στα δημοσιονομικά. Για να έχουμε μια λίγο πιο καθαρή εικόνα για το που είμαστε πραγματικά. Ευχαριστώ. Θα σας απαντήσω. Είναι γνωστές οι θέσεις μας, νομίζω, όμως στα εργασιακά και στο ασφαλιστικό, αλλά να τις επαναλάβουμε. Γιατί αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, θα σας πω,
αμοιβαία υποφελή συμφωνία είναι ένα σύνολο. Είναι ένα πακέτο συμφωνίας. Αυτή τη στιγμή η ελληνική κυβέρνηση το ζήτημα των εργασιακών, όπως σας έχουμε πει πολλές φορές, το θεωρεί κόκκινη γραμμή. Δεν συζητάει απλά εάν θα εφαρμόσει αυτά τα οποία προέβλεπε το περίφημο email του κυρίου Χαρδούβελη. Ήταν η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, ήταν η αλλαγή του νόμου για τα συνδικάτα, ήταν η δυνατότητα του lockout. Δεν συζητάμε αυτό. Εμείς από τη δική μας την πλευρά βάζουμε ως θέμα και το βάζουμε εμφατικά την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων, που κάτι το οποίο θεωρείται αυτονόητο σε όλη την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και βάζουμε και το ζήτημα της σταδιακής επαναφοράς του κατώτατου μισθού, όπως το είχε βάλει ο Υπουργός Εργασίας στις προγραμματικές του δηλώσεις. Για το ζήτημα το ασφαλιστικό, δεν μπαίνουμε σε μια διαδικασία μείωσης συντάξεων, για λόγους που τους έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα. Βάζουμε από τη δική μας την πλευρά μια σειρά από ζητήματα, όπως για παράδειγμα αντικίνητρα για τις εθελούσιες εξόδους, για περιορισμό πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, όχι αυτές όμως που αφορούν θεμελιωμένα δικαιώματα. Βάζουμε ζήτημα ενοποίησης ασφαλιστικών ταμείων. Είναι ζητήματα τα οποία νομίζουμε είναι απολύτως λογικά στη φάση αυτή την οποία βρίσκεται και το ασφαλιστικό σύστημα, και μιλάμε και για την εκπόνηση μιας αναλογιστικής μελέτης η οποία θα καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Αυτά που λέμε δεν είναι εμπόδια τεχνικής φύσεως σε μια διαπραγμάτευση. Είναι ζητήματα τα οποία τα βιώνει ο κόσμος ως βασικά του προβλήματα μέσα στην ελληνική οικονομία. Τα ζητήματα δηλαδή, το καθεστώς εργασίας στον ιδιωτικό τομέα, είναι ζήτημα, και όχι μόνο, και δεν μιλάμε μόνο για τους μισθούς, μιλάμε για τις εργασιακές σχέσεις. Γιατί γνωρίζετε, και τώρα μετά και εσείς, ποιοι και εσείς είστε ιδιωτικοί υπάλληλοι, όλοι το ξέρετε πολύ καλά αυτά τα ζητήματα με τις εργασιακές σχέσεις. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά και ποια είναι η κατάσταση και των εργαζόμενων στον χώρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης και σε άλλους κλάδους και σε άλλους χώρους. Αυτά είναι τα ζητήματα τα βασικά τα οποία θέτει η ελληνική κυβέρνηση. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, επειδή μου θέτετε ένα ερώτημα, να έρθουν οι άλλοι στις δικές μας κόκκινες γραμμές. Έχει προχωρήσει πολύ η διαπραγμάτευση και έχει υπάρξει πρόοδος. Ξέρετε, η ελληνική κυβέρνηση καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να υπάρξει αυτή η πρόοδος. Η ελληνική κυβέρνηση όμως την καταβάλει αυτή την προσπάθεια. Καιρός είναι να καταβάλουν και οι εταίροι έστω και λίγη προσπάθεια. Παρακαλώ. Δρόσο από την Εφημερίδα Εποχή. Επειδή θα γίνει σύνοδος κορυφής στη Ρίγα 21 και 22 Μαΐου και ενδέχεται να ακολουθήσει έκτακτο Eurogroup, ρωτώ αν αυτός είναι ο επόμενος σταθμός για να λυθεί το πρόβλημα της ρευστότητας ή προβλέπετε κάτι νωρίτερα. Ναι. Καταρχήν δεν υπάρχει κάποιο έκτακτο Eurogroup αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, έτσι. Η ελληνική κυβέρνηση ενδεχομένως, και νομίζω ότι επειδή, όπως έχει υποθεί άλλωστε και από πολλούς, αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται ότι το ζήτημα της συμφωνίας καλό θα ήταν και πρέπει να κλείσει μέσα στον Μάη. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να γίνει και η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να ζητήσει κάποιο έκτακτο Eurogroup στο τέλος του μήνα και μετά τη Ρίγα. Ενδεχομένως να είναι δύο σημαντικοί σταθμοί. Σίγουρα η Σύνοδος Κορυφής είναι ένας σημαντικός σταθμός. Ενδεχομένως, εάν γίνει και ένα Eurogroup μετά τη Σύνοδος Κορυφής, προφανώς και αυτό θα είναι ένας σημαντικός σταθμός στο πλαίσιο αυτό το οποίο μου θέσατε. Εσείς. Maria Kotovska, MRTV. I will speak English because my Greek is not good. Okay. So can you tell us a bit about the future political and economical benefits for Skopje and Athens in terms of their cooperation in the Russian pipeline, the Balkan Stream project, and also a brief comment about the pressure that certain Western powers are making in order to prevent the project. Thank you. Να σας απαντήσω. Εντάξει, είναι η όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται σε σχέση με τον αγωγό.
το οποίο θα περνάει από τα. Είναι μια, ο οποίο θα έρχεται από την Τουρκία και θα περνάει από την Ελλάδα, είναι μια συζήτηση η οποία είναι ανοιχτή. Εμείς ως ελληνική κυβέρνηση ευελπιστούμε ότι θα είναι μια. Ότι θα επέλθει μια συμφωνία και θα μπορέσει η Ελλάδα σε αυτό το πλαίσιο να γίνει ένας ενεργειακός κόμβος, εκμεταλλευόμενη και τη γεωπολιτική της θέση. Θεωρούμε σημαντικό ότι αυτός ο αγωγός θα συνεχίζει και σε άλλες χώρες, στα βορειότερα, βόρεια από την Ελλάδα, όπως είναι η Φύρομ και άλλες χώρες μετά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι το ζητούμενο και από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, να υπάρξει μια ενεργειακή συνεργασία και με τις γειτονικές χώρες, έτσι ώστε και η Ελλάδα και η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία να βοηθηθεί μέσα από ένα τέτοιο project, αλλά προφανώς και οι γειτονικές χώρες να έχουν αντίστοιχα ωφέλη. Παρακαλώ και μετά εσείς και θα σύντομα και μετά εσείς. Ναι. Παπά Δημητρίου από Αυγή, κύριε εκπρόσωπε. Ήθελα να ρωτήσω σε συνέχεια του ερωτήματος του συναδέλφου για την ύφεση. Εάν υπάρχει προβληματισμός στην κυβέρνηση για τους φόρους που είναι υποχρεωμένη να πάρει τώρα, τι επίδραση θα έχει στο θέμα της ύφεσης? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, προβληματισμός σίγουρα υπάρχει και δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν πανηγυρίζουμε αν μπουν νέοι φόροι. Το ζήτημα είναι τι στόχευση θα έχουν όμως αυτοί οι φόροι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτή τη στιγμή οι φόροι γνωρίζουμε πολύ καλά, η φορολογία η οποία έχει επέλθει τα τελευταία τουλάχιστον 5 χρόνια βαραίνει τα συνηθισμένα υποζύγια. Σκοπός της κυβέρνησης, και αυτό ήταν και ένα κομμάτι της συζήτησης που έλαβε χώρα και χθες στο Κυβερνητικό Συμβούλιο, είναι να υπάρχει μια μεταφορά στην ουσία των φορολογικών βαρών με έναν τρόπο ο οποίος να είναι κοινωνικά δίκαιος, η φορολογία να παίξει τον ουσιαστικό της ρόλο που είναι να έχει και έναν αναδιανεμητικό χαρακτήρα και προφανώς με έναν τρόπο ο οποίος δεν θα βλάπτει την ανάπτυξη. Όλα αυτά είναι τα κρίσιμα ζητήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει και θα απαντήσει η ελληνική κυβέρνηση, έτσι ώστε να μην υπάρχει περαιτέρω επιβάρυνση στα υποζύγια που έχουν πληρώσει το μάρμαρο της κρίσης τα τελευταία 5 χρόνια. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, Στεφανόπουλος από Greek American News Agency. Σήμερα υπάρχει μια πολύ σημαντική συνεδρίαση στο IMF. Εν ώψη αυτής της συνεδρίασης και με δεδομένο ότι ο τελευταίος ανασχηματισμός της διαπραγματευτικής ομάδας έγινε και για πρακτικούς λόγους, υπάρχει αυτή η ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με το ΔΝΤ? Έχετε εικόνα αν έχει ειδοποιηθεί το ΔΝΤ ότι ενδέχεται να μην γίνει αποπληρωμή της δόσης παρά τη δέσμευση του Υπουργού, με δεδομένο ότι είναι σαφής και ξεκάθαρη η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών ότι η ρευστότητα που έχει η χώρα επαρκεί για 2 εβδομάδες. Ευχαριστώ. Αναφέρεστε σε δήλωση που έκανε ο κύριος Βαρουφάκης μετά το Eurogroup. Ο κύριος Βαρουφάκης, και ευχαριστώ που με ρωτάτε για να το ξεκαθαρίσω, επειδή το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό το κομμάτι, το ηχητικό εννοώ το συγκεκριμένο. Ο κύριος Βαρουφάκης αναφέρεται σε 2 εβδομάδες που πιστεύει, όπως λέει, ότι υπάρχει ένα timeline, έτσι λέει συγκεκριμένα, ένας χρονικός ορίζοντας για να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της ρευστότητας. Πιστεύει δηλαδή ότι μέσα σε 2 εβδομάδες θα βρεθεί. Δεν είπε ποτέ ότι η ρευστότητα επαρκεί για 2 εβδομάδες. Έχω ρωτηθεί πολλές φορές για το ζήτημα της ρευστότητας και σας έχω απαντήσει ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει αυτό που πρέπει να κάνει κάθε φορά που έχει αυτές τις λήξεις, είτε των ομολόγων. Και κάνει αυτό που πρέπει να κάνει κάθε φορά που πρέπει να πληρώσει μισθούς και συντάξεις. Και αυτό οφείλει να κάνει. Ξεκινήσαμε κάποια στιγμή στην αρχή, κάποιος συνάδελφός σας με ρώτησε σχετικά με την παραδοχή του κυρίου Σταϊκούρα ότι στις 25 Φλεβάρι κοκκίνιζε το ταμείο. Το ζήτημα είναι, όταν είσαι μια κυβέρνηση υπεύθυνη και είσαι σε μια τέτοια συγκεκριμένη κατάσταση, να βρίσκεις τους τρόπους να αποπληρώνεις τις υποχρεώσεις. Επομένως, η απάντηση και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ότι στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας θα φροντίσουμε έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Όμως, ποιο είναι το ζήτημα, για να μην υπάρχει καμιά παρανόηση. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία
η οποία αναλαμβάνει υπόψη το ζήτημα της ρευστότητας. Η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία πληρώνει αυτή τη στιγμή από τις άρκες της. Όσο συνεχίζει να πληρώνει από τις άρκες της, έτσι ακριβώς φαλκιδεύεται και η προοπτική ανάπτυξης και η προοπτική για θετικά δημοσιονομικά, με αποτέλεσμα, όσο κρατούν αυτές οι διαπραγματεύσεις, να γίνονται όλο και πιο δύσκολοι οι στόχοι τους οποίους υποτίθεται θες να κλείσεις μέσα από τη διαπραγμάτευση. Είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις μεταρρυθμίσεις οι οποίες να έχουν πραγματικά αποτελέσματα, τα θετικά αποτελέσματα τα οποία συζητιούνται σε επίπεδο διαπραγματεύσεων, όταν δεν έχεις το μαχαίρι στο λαιμό από άποψη ρευστότητας. Επομένως, εάν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον να γίνουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις που να αλλάξουν όλα τα δομικά και διαρθρωτικά δεινά αυτής της οικονομίας και αυτής της κοινωνίας, πρέπει να αντιμετωπιστεί και το ζήτημα της ρευστότητας. Αν υπάρχει επικοινωνία, επικοινωνία υπάρχει με όλους. Με όλους τους θεσμούς, σε όλα τα επίπεδα. Είχα πει σε εσάς, με συγχωρείτε. Ναι. Στέλιος Μπούρας από τη Wall Street Journal. Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Εάν έχουμε κάτι νεότερο πάνω σε αυτό και αν σκοπεύει η κυβέρνηση μέσα εντός σύντομα να καταθέσει, να φέρει κάτι στη Βουλή πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Και αν εντάσσεται και αυτό, ή αν υπάρχει και αυτό ανάμεσα στα εγκάθια αυτή τη στιγμή, ανάμεσα στις διαπραγματεύσεις. Είναι και αυτό ένα από τα ζητήματα των διαπραγματεύσεων. Πιστεύουμε ότι θα υπάρχει θετική κατάληξη. Είναι ένα θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και λόγω αντικειμένου του τραπεζικού συστήματος. Αλλά είναι ένα από τα θέματα που νομίζουμε ότι θα υπάρχει ευτυχής κατάληξη και για τους πολίτες οι οποίοι έχουν το βάρος των δανείων. Δεν σκοπεύετε να φέρετε κάτι στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα ή σύντομα, δηλαδή? Όχι, από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι για την επόμενη εβδομάδα. Έτσι κι αλλιώς. Η κυβέρνηση από τη δική της την πλευρά έχει κάνει σαφές και οι συζητήσεις που έχουν γίνει και ο κύριος Δραγασάκης χθες που βρέθηκε και με τους διοικητές, τους προέδρους των ΔΣ των τραπεζών, των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, έχουμε καταστήσει σαφές ότι δεν πρέπει να προχωράνε οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Μία ερώτηση ενδεχομένως ακόμα, παρακαλώ. Δωρά Αντωνίου από την Καθημερινή. Κύριε εκπρόσωπε, δεδομένης της αντίθεσης που είχε εκφραστεί από την κυβέρνηση στην προοπτική ιδιωτικοποιήσεων, θα ήθελα να ρωτήσω αν η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ είναι μία από τις υποχωρήσεις στις οποίες αναφερθήκατε ότι προέβη η ελληνική κυβέρνηση για να προχωρήσει η διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Και αν υπάρχει προοπτική να ενταχθούν και άλλες ιδιωτικοποιήσεις, αποκρατικοποιήσεις στο πρόγραμμα της κυβέρνησης προσεχώς. Θα σας απαντήσω. Όπως γνωρίζετε, το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στο πλαίσιο των καθηκόντων του στην αναδιατύπωση των όρων του διαγωνισμού που είχαν δρομολογηθεί για τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός. Και αυτό έγινε, αυτή η επαναδιατύπωση των όρων έγινε με βάση και με γνώμονα τα συμφέροντα του ελληνικού δημοσίου, τα συμφέροντα της πόλης του Πειραιά και των εργαζόμενων στο λιμάνι, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Και ταυτόχρονα έγινε και με γνώμονα έτσι ώστε να μην υπάρχουν, να μην δημιουργηθούν δεδομένα, δηλαδή ακύρωσης της διαδικασίας, κάτι που ενδεχομένως θα ήγηρε και αξιώσεις από την πλευρά των συμμετοχόντων στον διαγωνισμό. Σε κάθε περίπτωση, η όλη αυτή διαδικασία βρίσκεται σε συνάρτηση και με την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και προφανώς και σε σχέση και με την τελική συμφωνία την οποία πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε. Είναι ένα κομμάτι προφανώς και της συνολικότερης συμφωνίας. Επομένως η προοπτική της θα εξαρτηθεί και από το πλαίσιο της συμφωνίας η οποία συζητιέται τώρα στις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε όταν πρέπει. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να εξασφαλίσω, με επιτρέπετε, σε κάθε περίπτωση, γιατί θέλω να είμαι σαφές σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Δεν κρυβόμαστε, αν με ρωτήσατε για υποχωρήσεις. Προφανώς και είναι υποχωρήσεις. Δεν θα σας πούμε ότι δεν είναι υποχωρήσεις. Έχει συζήτηση για το λιμάνι του Πειραιά. Αυτό που μόλις απάντησα στη συνάδελφό σας. Γνωρίζουμε όμως αυτή τη στιγμή ότι το σημαντικό
που μπορούμε, τουλάχιστον μέσα σε αυτό το πλαίσιο της υποχώρησης που έχουμε κάνει, είναι να μπορέσουμε να βάλουμε όρους οι οποίοι δεν συνάδουν με ξεπούλημα. Πάρτε και δέστε τις ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες έλαβαν χώρο άλλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δέστε τους όρους, δέστε το τίμημα και πέστε μου αν αυτά ήταν ξεπούλημα ή όχι. Εμείς αυτή τη λογική δεν θα ακολουθήσουμε. Αναγνωρίζουμε υποχωρήσεις τις οποίες έχουμε κάνει, τις συνδέουμε με τη διαδικασία της συμφωνίας και την κατάληξή τους τη συνδέουμε με την συμφωνία και σε κάθε περίπτωση προσπαθούμε να κερδίσουμε τα περισσότερα δυνατά για το ελληνικό δημόσιο και για τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ένα σχόλιο για τα Σκόπια. Γιατί σχόλιο. Κατάσταση στα Σκόπια. Θα πάρετε κάποια πρωτοβουλία ως κυβέρνηση? Θα πούμε μια τελευταία ερώτηση. Νομίζω είχα απαντήσει την προηγούμενη φορά, αν δεν κάνω λάθος, που είχαν λάβει η χώρα τα επεισόδια. Θέση της ελληνικής κυβέρνησης, προφανώς υπάρχει ανησυχία για τα επεισόδια τα οποία έλαβαν πρόσφατα χώρα, στη γειτονική χώρα. Και προφανώς είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών το παρακολουθεί στενά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Μάλιστα. Παρακολουθήσαμε.